Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, εδώ. Σήμερα ήρθε ένα πακέτο το οποίο περίμενα αρκετά... με αρκετή ανυπομονησία αν το θέσω πιο σωστά. Είχατε δει ότι όταν είχα αγοράσει το tablet δεν είχε μέσα το docking station. Οπότε με το που το πήρα το απόγευμα, το ίδιο απόγευμα κιόλα έτρεξα και αγόρασα το docking station που είναι βάση πληκτρολόγιο, θα το δούμε. 20 κάτι ευρώ έκανε, 25-26 και μέσα. Και επειδή είχα κάποιου πόντου εκπτωτικού, νομίζω 5 ευρώ, επειδή κάνει αξιολογήσει, και όταν κάνει αξιολογήσει, σου δίνει Gear Best Point, GBP, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι πώ λέγονται, τα οποία βγαίνουν σαν λεφτά από την παραγγελία σου με έκπτωση. Οπότε πήρα καν δύο πραγματάκια ακόμα. Σίγουρα το ένα είναι ακουστικά, το άλλο δεν θυμάμαι τι είναι, θα δούμε. Επειδή κάνω πολλέ παραγγελίε, ξεχνάω πολλέ φορέ τι παίρνω, τι δεν παίρνω. Ήρθε αυτό λοιπόν, να το δούμε όμω τι είναι. Είμαι και εγώ περίεργο να δω πώ δουλεύει. Το tablet είναι αυτό, σα το ξαναφημίζω. Είχα πάρει, αγόρασα μία θήκη 7 ευρώ, 7,5. Η οποία είναι υπερβολικά καλή, το αγκαλιάζει, το κάνει όμω δεν το σταθεροποιεί καλά. Οπότε δεν με βάλεψε τόσο. Με βολεύει μόνο για το μετακινώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να το βάλω να στηριχθεί για να δω μια ταινία. Και πάμε να δούμε το πακέτο. Γενικά έρθει αρκετά γρήγορα στι 20 κάτι μέρε. Α, το πρώτο Rich Bass Metal Aluminum. Aluminium, Aluminium Plexton. Είναι τα πλέξτον αυτά, ναι. Τα... Μου τα είχε ζητήσει ένα παιδί να τα δει και λέει ευκαιρία επειδή τα είχα μαρκάρει και εγώ και ήθελα να τα πάρω. Μου βγήκε μαζί με την έκπτωση γύρω στου 5 ευρώ. Παίζει στην περιγραφή να είναι λίγο πιο ακριβά που θα τα δείτε. Αν έχετε πόντους προφανώς και να σας βγουν και πιο φθηνά. Τι άλλο έχει. Α, Οκ, okay, ναι, θυμήθηκα το θυμήθηκα αφού είναι μπροστά μου, παρήγγειλα και μία αλουμινέ... αλουμινένια, πλαστική θήκη για το Raspberry. γιατί το Arduino είναι αυτό. Θα σας πω. Για το Raspberry είναι. Για το Raspberry, για raspberry. είναι. γιατί έχει τις γρίλες για τους ανεμιστήρες, οπότε θεώρησα, επειδή η άλλη, η άσπρη που έχετε δει δεν έχει γρυλάκι να βάλω ψυχτρές και ανεμιστήρες, πήρα σε περίπτωση που θέλω να βάλω ένα μυστηράκι για να ψυχείτε πιο καλα αυτην είναι εδώ. Αρκετά οικονομική, νομίζω 2-3 ευρώ, μπορεί και πιο οικονομικά από 2 ευρώ. Τσεκάρετε την, στην θα είναι και αυτή. Φεύγει, δεν μα ενδιαφέρει. Τα ακουστικά παίζει να σα τα κάνω unboxing κάποια στιγμή μόνα του, θα δούμε. Μπορεί μετά από αυτό το βίντεο. Μέσα τι ακριβώ είχε. Ωραία. Το κακό είναι ότι δεν βάζουν απόδειξη βέβαια για όσου αναρωτιέστε. Κάποια πρέπει να του ζητήσει, νομίζω. Εγώ δεν του ζητήσα πλάκα-πλάκα. Πάμε να δούμε όμω. Αυτό που με ενδιαφέρε περισσότερο από όλα. Wow. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται σε εσά, αλλά είναι όλο βελουδένιο, υπέροχο. Ανοίγει μαγνητικά. Fuck. Είναι υπέροχο. Το πληκτρολόγιο βέβαια είναι μικροσκοπικό. Είναι μικροσκοπικό όσο δεν πάει. Δηλαδή τα πλήκτρα του. Ε, τη δουλειά μου πάντω και με το παραπάνω. Έχει. Pad. Να σου το φέρω κοντά να το δείτε. Να ζουμάρω αυτόματα, να ζουμάρω με ο manual. Αυτό εδώ είναι χτυπάει και το φως βέβαια Αλλά ας το ξαναγυρίσω στη βάση που φαίνεται και λίγο περισσότερο Ωραία Εδώ πέρα είναι τα πινάκια Το κακό είναι ότι επειδή το ντοκ είναι πάνω στην ε, βελβένια Δεν δηλαδή είναι πάνω στο πλαστικό για να μπορεί να διπλώνει Πρέπει να εσύ να τις τρίψεις και καλά από ό,τι κατάλαβα κάπως έτσι για να μπορέσει να σταθεί Να σας δείξω από το πλάι Τέλο πάντων, μπαίνει κάπω έτσι. Το καλό είναι ότι στέκεται. Βλέπετε, επειδή είναι το μαγνητικό, πιάνει. Μπράβο. Πάμε να το δούμε όμω. Θα βγάλω την. Αυτή μ' αρέσει για να το μεταφέρω, αλλά παίζει να μην ξαναχρησιμοποιήσω τώρα που έτσι όπω το βλέπω. Ε... Το συγκεκριμένο το χρησιμοποιώ περισσότερο με τα Windows τα δεκάρια πάνω παρά με Android. Για κάποιο λόγο δεν μου κάτσε όμορφα το Android σε αυτό. Πιο πολύ Windows, οπότε... Wow, wow. Το πήρε. Παπ. Και σηκώνοντα το, όντω το σηκώνει μαζί, δεν ξεκολλάει. Μπαταρία. Δεν έχει μπαταρία από ό,τι βλέπω. Παίζει να παίρνει ενέργεια. Είναι αρκετά λεπτό. Παίζει να παίρνει ενέργεια από το. Παίζει να παίρνει ενέργεια από το tablet Οπότε ναι, μπαταρία δεν έχει, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ναι, τροφοδοτικό. Είναι αρκετά. Είναι αρκετά όμορφο, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι επειδή αυτό μοιάζει σαν βελουδένιο υφασμάτινο, παίζει να λερώνεται τρομερά εύκολα. Τρομερά εύκολα. Το το focus δεν μας κάνει τη χάρη και πάρα πολύ. Τέλο πάντων, είναι, η επιφάνειά του είναι υπέροχη. Ε, έτσι φαίνεται από το πλάι, σαν σάντουιτς. Teclast στο πλάι, είναι το original. Ανοίγει εύκολα, αφήνει τα χτυλιά σου όμως επίσης εύκολα. Οπότε θες μια διαδικασία, πρέπει πρώτα να το στήσεις έτσι και μετά να σταθεί κάπως έτσι. Να σας το φέρω. Αυτό εδώ είναι. Αν βέβαια δεν πέφτει από μόνο του, η γωνία θέασης είναι αρκετά καλή. Για να δούμε ότι δουλεύει. Ότι όντω δουλεύει. Θα βαδίσω το κωδικό μου λίγο δύο δευτερόλεπτα. Εσεί δεν θα τον δείτε στο μοντάζ. Και ναι, εντυπωσιακό. Ποντίκι, θα δούμε μέσα. Τώρα εδώ στην επιφάνεια προφανώ δεν έχει το login. Ου, το βλέπετε, κουνιέται. It's alive. τι λε τώρα. Άρα στην ουσία μεταμορφώνει κάπω έτσι το τάμπλετ σε mini laptop. Προσδίδει άλλη αξία. Α μην κορυδευόμαστε. Δεν θε ούτε φορητά πληκτρολόγια ούτε τίποτα. Βέβαια το μόνο που με εντυπωσιάζει και δεν ξέρω κατά πόσο είναι βολικό είναι ότι. Και το πρόσεξα τώρα να σα το δείξω. Δείτε, καθώ γέρνει πίσω, τα πινάκια είναι έτσι. Ενώ κανονικά θα πρέπει να κάθονται κάθετα. Στραβών. Βέβαια πάλι κάνουν επαφή. Αλλά υπάρχει ένα μικρό κενό καθώς γέρνει προς τα πίσω η βάση. Ελπίζω να μην το επηρεάσει. Ελπίζω. Σίγουρα μπορείς να χρησιμοποιήσεις και το touch. Δεν περιορίζει κάποια λειτουργία. Πατιούνται όλα καλά. Απλά θα το ήθελα λίγο πιο καλό στο πως κάθεται. Αυτή εδώ ήταν η βάση. Είναι όμορφη. Εντυπωσιακή. Η σκόνη θα πιάνει με full χαλαρά. Αλλά είναι, είναι ωραία. Είναι ωραία. Ναι, και τώρα έχει ένα mini laptop. Μini laptop. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ένα mini laptop. Μ' αρέσει. Για τα λεφτά τη 20 κάτι, 24 ευρώ. Θα μου πει είναι ακριβό. Α έπαιρνε ένα Bluetooth. Το παραδέχομαι. Με, με, 10 ευρώ παίρνει ένα Bluetooth. Με 8 ευρώ παίρνει ένα Bluetooth πληκτρολόγιο. Απλά ήθελα να το έχω πλήρω. Οπότε τάσκασα για να το αγοράσω και να έχω την πλήρη εμπειρία ολοκληρωμένη. Το έχω που το έχω το tablet, τουλάχιστον να το έχω όπως πρέπει να είναι. Και ναι, μπορώ να πω ότι μου αρέσει και με το παραπάνω, παιδιά. Οι λειτουργίε όλε δεν περιορίζονται κάτι. Τα πλήκτρα. Ναι, λειτουργούν. Αρκετά καλύφθη. Τώρα, βέβαια, στην πληκτρολόγηση είναι μικροσκοπικό. Μην περιμένετε να σα πω πού είναι το καλύτερο πληκτρολόγιο του κόσμου. Έχει καλό feedback. Δηλαδή, έχει νόημα. Εντάξει, το shift είναι τεράστιο, το Enter είναι μικρό. Αλλά τέλο πάντων, αυτό πεθαίνεται μόνο για το κοινό που αγοράζει ένα τάμπλετ το οποίο συνοδεύεται με πληκτρολόγιο αλλά δεν το έχει μέσα στη συσκευασία για μένα αγοράστε το, χαλαρά αγοράστε το ενώ το τάμπλετ, το τάμπλετ είναι μέτριο προς καλό σε Windows πετάει, το Android δεν μου κάτσε καλά αλλά σε Windows είναι όλα τα λεφτά γενικά αν παίρνετε τα τάμπλετ τα οποία έχουν πληκτρολόγιο ξαναλέω πάτε, πάρτε και το πληκτρολόγιο μαζί είναι θήκη, είναι τα πάντα όλα μπορείτε να το βγάλετε και πιο οικονομικά φυσικά αλλά για μένα, ναι, για μένα αξίζει πιστεύω αυτό εδώ ήτανε με ελπίζω να σας άρεσε, το έκανα πιο πολύ γιατί ήθελα να τον χαρώ να δω και να διασκεδάσω ναι, I like. Και, είναι και σου και ένα ωραίο ύφο γενικά. Λε πω που πάω στο πανεπιστήμιο τώρα. Φεύγω, πάω. Που πλάκα κάνω. Αλλά είναι ωραίο. I like. Τσεκ τεκνάω λοιπόν, Κώστα. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Έχω και αυτό το ματζαφλάρι εδώ μπροστά στα μούτρα μου. Εντάξει, κόβει λίγο, αλλά δεν γίνεται. Καλώ και εγώ δεν έχω στούντιο, δεν έχω τα μέσα προς το παρόν για καλύτερα πράγματα. Αλλά ελπίζω να σα αρέσουν τα unboxing που κάνω. Και εμεί θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σα, παιδιά.